συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με την Ενότητα της Υγείας. Και σήμερα, Πέμπτη, φιλοξενούμε την κυρία Αμαλία Τσιατούρα, η οποία είναι δερματολόγος αφροδυσιολόγος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας Αφροδυσιολογίας και εξειδικευμένη στην κοσμητική δερματολογία και λέιζερ στο Πανεπιστήμιο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα με την κυρία Τσιατούρα είναι η πρόληψη αλλά και η θεραπεία των ραγάδων του δέρματος. Γεια σας, κυρία Τσιατούρα, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα εδώ ξανά. Πολύ. Ένα θέμα, κυρία Τσιατούρα, θα συζητήσουμε σήμερα που απασχολεί και άνδρες και γυναίκες, με δεδομένο ότι οι ραγάδες δημιουργούνται από τις μεγάλες αυξομοιώσεις του βάρους. Και όχι μόνο, ναι. Και όχι μόνο. Mm-hmm. Βέβαια, αυτός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα πραγματικά πάρα πολύ συνηθισμένο. Mm-hmm. Απασχολεί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Mm-hmm. Όπως είπατε κι εσείς, οι αυξομοιώσεις του βάρους είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, mm-hmm. αλλά και άλλοι παράγοντες παίζουν επίσης ρόλο. Πρόκειται για ουλές ουσιαστικά που δημιουργούνται κάτω από την επιδερμίδα, στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, στο χώριο. Είναι κάτω από την επιδερμίδα, γιατί εμείς βλέπουμε τα αποτελέσματα mm-hmm. εξωτερικά. Ναι, είναι κάτω από την επιδερμίδα mm-hmm. και γι' αυτό και είναι δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για ουλές. Mm-hmm. Αυξάνεται πολύ η τάση του δέρματος για κάποιους λόγους. Είπαμε, η αύξηση του βάρους είναι ένας από αυτούς. Με αποτέλεσμα το δέρμα να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτή την αύξηση της τάσης και να σπάει στο σημείο αυτό. Έτσι δημιουργούνται οι ραγάδες. Είναι θέμα ελαστικότητας, κυρία Τσιατούρα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πιο ελαστικό δέρμα, μπορεί να μην εμφανίσει ραγάδες σε σχέση με κάποιον άλλον που δεν έχει ελαστικό ναι. δέρμα. Είναι το θέμα. Λέω έτσι απλοϊκά, αλλά φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι θέμα ελαστικότητας σίγουρα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν προδιάθεση και τάση και κάνουν πολύ πιο εύκολα ραγάδες από κάποιους άλλους, mm-hmm. ακόμη και αν πάρουν πολύ λίγα κιλά. Mm-hmm. Σίγουρα λοιπόν παίζει ρόλο η ελαστικότητα του δέρματος. Πού οφείλονται λοιπόν, αν θέλουμε έτσι να συνοψίσουμε, mm-hmm. πώς εμφανίζονται οι ραγάδες, για ποιους λόγους? Πέρα λοιπόν από την αύξηση σωματικού μας βάρους που είπαμε ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, η αύξηση η απότομη του ύψους επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ραγάδες. Mm-hmm. Στην εφηβεία, πολλά παιδιά, χωρίς να πάρουν βάρος, εμφανίζουν ραγάδες στη μέση τους, στους γλουτούς. Επειδή τεντώνει το δέρμα απότομα. Ναι, mm-hmm. επειδή τεντώνει απότομα λόγω της ανάπτυξης. Mm-hmm. Επίσης, η εγκυμοσύνη, πολύ σημαντικός παράγοντας. Ναι, είναι το πιο συνηθισμένο και απασχολεί πάρα πολύ τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες έχουν τέτοιο πρόβλημα με ραγάδες στην εγκυμοσύνη τους. Mm-hmm. Γιατί αυξάνει πολύ απότομα. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυξάνει απότομα, αναπτύσσεται το έμβριο mm-hmm. και έτσι μετά τον 4ο-5ο μήνα, πολλές φορές εμφανίζονται αυτές οι κάθετες συνήθως ραγάδες στην mm-hmm. κοιλιά. Στην αρχή μπορεί να είναι κόκκινες και γρήγορα γίνονται λευκές. Επίσης, σε άνδρες κυρίως το βλέπουμε αυτό, η αύξηση της μυϊκής μάζας από έντονη γυμναστική, από bodybuilding πολύ. Το δέρμα πάλι δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ακριβώς αυτό που του συμβαίνει. Και πάλι κάνει ραγάδες στο στήθος, στη ράχη, πίσω. Mm-hmm. Αυτές είναι οι κυριότερες αιτίες. Βέβαια και άλλοι παράγοντες, όπως ενδοκρινικά προβλήματα και λήψη ορισμένων φαρμάκων, για παράδειγμα η χρόνια χρήση κορτιζόνης, δημιουργεί από μόνη της, δηλαδή, ακριβώς, η κορτιζόνη ραγάδες. Ακριβώς, ναι. Η κορτιζόνη, μέσα στις παρενέργειες τις οποίες έχει, γιατί έχει αρκετές, είναι και η μειωμένη επούλωση του δέρματος. Το κάνει λοιπόν πιο ευαίσθητο, πιο εύθραυστο και έχουμε την εμφάνιση ραγάδων. Και ανάλογα με το αν τη χορηγεί κάποιος την κορτιζόνη σε άνδρα ή γυναίκα, εμφανίζονται σε άλλα σημεία οι ραγάδες ή έχουν συγκεκριμένα σημεία που θα εμφανιστούν? Οι ραγάδες εμφανίζονται συνήθως σε σημεία που ο συνδετικός τους είναι πιο χαλαρός. Αυτά τα βλέπουμε σημεία ποια είναι, κυρία Τσιατούρα? Βλέπουμε λοιπόν πολύ συχνά στην κοιλιά mm-hmm. να κάνουμε ραγάδες, στους γλουτούς, στους μυρούς, mm-hmm. οι γυναίκες πιο πολύ, mm-hmm. αλλά και στους βραχίωνες, στα χέρια μας δηλαδή. Ακόμα και στο στήθος πολλές και στο φορές. Στήθος φυσικά. Στο στήθος mm-hmm. και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της εφηβείας είναι μια περιοχή που εύκολα κάνει ραγάδες. Mm-hmm. Ναι. Μπορεί κάποιος να προλάβει την εμφάνιση των ραγάδων? Ή αν έχει την προδιάθεση θα τις εμφανίσει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν το γλιτώνει? Ως έναν βαθμό μπορεί mm-hmm. να τις προλάβει. Με ποιο τρόπο? Θα πρέπει κανείς, όταν συντρέχουν οι προδιαθεσικοί mm-hmm. αυτοί παράγοντες, mm-hmm. να αναζητήσει μια ιατρική συμβουλή, να απευθυνθεί στο δερματολόγο του. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μια γυναίκα είναι έγκυος ή ένα παιδί βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης στην εφηβεία. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει, όταν κανείς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, να πάρει μια συμβουλή από το δερματολόγο του, mm-hmm. να χρησιμοποιήσει ειδικές κρέμες. Ναι, γιατί ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, γιατί πάρα πολλοί τηλεθεατές mm-hmm. μας ρωτούν αν οι κρέμες mm-hmm. βοηθούν στη μείωση των ραγάδων. Όταν δηλαδή εμφανιστούν οι ραγάδες, μετά μπορούν να κάνουν κάτι οι κρέμες ή πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε προληπτικά πριν ακριβώς εμείς δούμε τις ραγάδες στο σώμα μας? Ακριβώς.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κρέμες οπωσδήποτε, γιατί ενυδατώνουν την περιοχή, αυξάνουν την ελαστικότητα, με αποτέλεσμα να μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ραγάδων. Αν όμως οι ραγάδες δημιουργηθούν, οι κρέμες δεν κάνουν απολύτως τίποτα, θα έλεγα. Και πρέπει μετά να επέμβουμε με άλλες μεθόδους. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί οι κρέμες δεν φτάνουν ποτέ, δεν απορροφώνται, δεν φτάνουν στο βάθος στο οποίο βρίσκονται οι ραγάδες. Ναι, είναι επιφανειακά, μένουν επιφανειακά στο δέρμα. Και όπως είπατε εσείς, το πρόβλημα αυτό ξεκινάει, είναι κάτω από το δέρμα ουσιαστικά. Έτσι είναι. Επομένως, είτε βάλουμε κρέμα είτε δεν βάλουμε, από τη στιγμή που έχουμε εμφανίσει οι ραγάδες, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι αλήθεια και θα πρέπει να το ξέρουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται, εξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε τέτοιου είδους κρέμες. Είναι και πανάκριβες αυτές οι κρέμες. Που υπόσχονται τέτοια αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς δεν έχουν. Έχουν πολύ μικρό, μηδενικό, θα έλεγα, αποτέλεσμα οι κρέμες. Να περάσουμε όμως λίγο και στη θεραπεία με λέιζερ, γιατί πραγματικά αυτό το λέιζερ είναι θαυματουργό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το ίδιο και στις ραγάδες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν? Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία για τις ραγάδες είναι το fractional laser. Παλιότερα στη δερματολογία είχαμε χρησιμοποιήσει και άλλες τεχνικές, όπως τη δερμοαπόξεση, έτσι όπως διάφορες κρέμες με ρετινοειδή. Πάλι πολύ μικρά αποτελέσματα είχαμε με αυτές τις μεθόδους. Οπότε ήρθε πλέον το fractional laser, το οποίο δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσοστά βελτίωσης. Επιτυχίας και βελτίωσης. Δηλαδή μπορούν να σβήσουν ακόμα και εντελώς, κυρία Τσιατούρα, οι ραγάδες? Όταν οι ραγάδες είναι κόκκινες, δηλαδή είναι πρόσφατες. Είναι φρέσκες, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει. Όταν είναι λοιπόν κόκκινες, πρέπει κανείς να βιαστεί. Γιατί εκεί πραγματικά μιλάμε και για πλήρη εξαφάνιση και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Πολλούς ασθενείς είναι από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες η λέιζερ θεραπεία των ραγάδων. Έχουμε ακόμη και εξαφάνιση. Για πόσο καιρό μπορούν οι ραγάδες να μείνουν κόκκινες? Δηλαδή, εμείς, αν δούμε κόκκινες ραγάδες, προκειμένου να μην το αμελήσουμε αυτό, γιατί μπορούμε να πούμε, του χρόνου θα το κάνω αυτό. Πόσο καιρό παραμένουν οι ραγάδες κόκκινες και δεν έχουν μετατραπεί σε άσπρες? Άρα εσείς μπορείτε να επέμβετε πιο εύκολα και να τις εξαφανίσετε? Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση σε αυτό. Δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχουν ραγάδες που παραμένουν κόκκινες για αρκετούς μήνες έως και χρόνο. Και υπάρχουν και κάποιες που τις βλέπουμε κατευθείαν λευκές στο δέρμα μας, χωρίς να τις έχουμε παρατηρήσει ποτέ κόκκινες. Επομένως, όποτε... Κατευθείαν μπορεί να γίνουν οι ραγάδες άσπρες, δηλαδή. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τόσο μικρό το χρονικό διάστημα που οι ραγάδες παραμένουν κόκκινες, που δεν τις παρατηρούμε καν και τις βλέπουμε κατευθείαν όταν έχουν γίνει λευκές. Γι' αυτό, μόλις παρατηρήσουμε ραγάδες στο δέρμα μας, καλό είναι να τρέξουμε, να σπεύσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Από ποια ηλικία όμως μπορεί κάποιος να έρθει για τις ραγάδες? Γιατί, για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να δημιουργηθούν οι ραγάδες στο στήθος κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Θα έρθει δηλαδή μια έφηβη, μπορεί να έρθει μια έφηβη προκειμένου να σβήσει τις ραγάδες? Γιατί υπάρχει και το ότι η κοπέλα αυτή μεγαλώνει, αναπτύσσεται ακόμα και μπορεί να ξαναεμφανίσει ραγάδες. Τι πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν? Φυσικά και μπορεί να έρθει κανείς στην εφηβεία και το σωστό είναι αυτό. Δεν είναι επικίνδυνο δηλαδή να το καταλάβει ο κόσμος? Το λέιζερ, όχι. Το λέιζερ, θα σας πω και πώς λειτουργεί στη συνέχεια. Είναι φως. Δεν είναι κάποια επικίνδυνη ακτινοβολία ή κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην υγεία μας. Είναι λοιπόν φως, το οποίο έχει ειδικό μήκος κύματος, πάει ακριβώς στο σημείο που θέλουμε και αναγεννά το δέρμα κάτω από την επιδερμίδα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Επομένως, και μία έφηβη που θα δει ραγάδες ή ένας έφηβος που θα δει ραγάδες, είτε από το ύψος, είτε από το βάρος, είτε από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, μπορεί να έρθει σε δερματολόγο, να απευθυνθεί σε έναν ειδικό και να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εννοείται, και μάλιστα τότε είναι που έχουμε και τα άριστα αποτελέσματα. Στην εφηβεία που οι ραγάδες είναι πρόσφατες, εκεί έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και δεν μας συνοδεύουν και όλοι μας τη ζωή, κυρία Τσιατούρα, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, το λέιζερ δεν μπορεί να προλάβει την εμφάνιση νέων ραγάδων. Δηλαδή, ναι, μεν θα θεραπεύσει εκείνη τη στιγμή τις ραγάδες που ήδη έχουμε, αν όμως κανείς πάρει πάρα πολλά κιλά ή συντρέξουν άλλοι παράγοντες, μια εγκυμοσύνη, μπορεί να δημιουργηθούν άλλες. Αυτό δεν έχει να κάνει. Και μπορεί βέβαια να τις αντιμετωπίσει μετά σε δεύτερο χρόνο αυτές. Είναι μια επώδυνη διαδικασία αυτή η διαδικασία με λέιζερ, κυρία Τσιατούρα? Λοιπόν, το λέιζερ, όπως σας είπα, γίνεται με το fractional laser. Είναι ένα λέιζερ το οποίο βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του λέιζερ διοξιδίου, που εφαρμόζεται πολλές δεκαετίες στην ιατρική. Σαρώνει, η διακτίνα του λέιζερ χωρίζεται σε πολλές λεπτές δέσμες και σαρώνει όλη την επιφάνεια της επιδερμίδας και πάει ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα, όπως σας είπα. Επώδυνη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Υπάρχει ένα ήπιο τσούξιμο, ένα αίσθημα καύσου κατά τη διάρκεια της θεραπείας, που όμως είναι πολύ ανεκτό. Με τους μηχανισμούς ψύχησης που επίσης διαθέτουμε, δεν καταλαβαίνει κανείς πόνο. Οπότε κανείς δεν έχει, σε κανέναν δεν αποτέλεσε ο πόνος πρόβλημα στο να κάνει τη θεραπεία μπροστά στο όφελος που θα έχει. Πόσες συνεδρίες χρειάζονται?
Για να έχουμε έτσι ένα ορατό αποτέλεσμα και να πούμε ότι είχαμε αυτό που πραγματικά θέλαμε, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα φαίνεται ακόμη και από την πρώτη συνεδρία. Mm-hmm. Βέβαια, χρειάζονται κάποιες συνεδρίες για να έχουμε την πλήρη αναγέννηση του δέρματος κάτω από την επιδερμίδα. Έτσι, σε κόκκινες ραγάδες μπορούμε ακόμη και με τρεις συνεδρίες να έχουμε σχεδόν εξαφάνιση των ραγάδων. Στις λευκές ραγάδες θα χρειαστούμε παραπάνω φορές, συνήθως 4 με 5. Και οι λευκές ραγάδες όμως, όπως είπατε, κυρία Τσιατούρα, μπορεί να μην εξαφανιστούν κιόλας. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Θα σας πω. Πάντα. Ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που τις έχουμε. Θα σας πω τι γίνεται. Πάντα έχουμε βελτίωση στις ραγάδες. Πάντα. Πάντα. Το ποσοστό είναι αυτό που ποικίλει. Όπως σας είπα, η λέιζερ θεραπεία των ραγάδων είναι από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες που κάνω στο ιατρείο μου. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει έτσι κι αλλιώς. Οπότε, και τόσο αποτελεσματικό όπως μας περιγράφεται. Ακριβώς. Δεν έχω δει, και αυτό είναι ειλικρινέστατο που σας λέω, δεν έχω δει έναν που να μην έχει δει έστω κάποιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποικίλει, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80-85% ακόμη και στις λευκές ραγάδες. Γιατί το λέιζερ μειώνει το βάθος των ραγάδων, μειώνει το εύρος τους, τις κάνει δηλαδή πιο λεπτές, λιγότερο βαθιές και μειώνει την χρωματική αντίθεση της ραγάδας δεν και τόσο με πολύ. Το γύρο δέρμα. Τις κάνει αισθητικά πολύ πιο αποδεκτές. Παρενέργειες μπορούν να υπάρξουν από μια τέτοια διαδικασία, κυρία Τσιατούρα? Μακροπρόθεσμες παρενέργειες δεν υπάρχουν. Αισθάνεται κανείς απλά ένα τσούξιμο τις πρώτες ώρες μετά τη θεραπεία και ένα ερήθημα, μια κοκκινίλα στην περιοχή, η οποία πάλι διαρκεί για λίγες ώρες. Αλλά κάτι άλλο σημαντικό, όχι. Ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με τις θεραπείες λέιζερ. Τελικά, έτσι, σύμφωνα με την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι οι νέοι είναι αυτοί που υποφέρουν έτσι, πιο πολύ, υποφέρουν εντός εισαγωγικών, από τις ραγάδες? Όλες οι ηλικίες εμφανίζουν ραγάδες στο δέρμα τους, αλλά οι νέοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Δηλαδή, πιο πολύ σε εσάς έρχονται οι νέοι άνθρωποι. Ναι, είναι η αλήθεια ότι έρχονται νέοι άνθρωποι πιο πολύ, γιατί και η ψυχολογία τους είναι διαφορετική. Επηρεάζεται πάρα πολύ σε ορισμένους ανθρώπους η ψυχολογία τους, οπότε σπέβδουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Έτσι, έχω πολλά παιδιά, πολλούς εφήβους μάλλον, που έρχονται για τη θεραπεία αυτή και πολλές νέες μητέρες επίσης που μετά την εγκυμοσύνη τους είχαν το πρόβλημα των ραγάδων. Να δούμε όμως και φωτογραφίες στο monitor, κυρία Τσιατούρα, για να τις σχολιάσουμε λίγο. Και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Μάλιστα, εδώ βλέπουμε μία περίπτωση, είναι ένας άντρας 20 ετών, ο οποίος λόγω απότομης αύξησης του βάρους είχε πάρει γύρω στα 10-15 κιλά, εμφάνισε αυτές τις ραγάδες που βλέπουμε στα αριστερά μας. Ήταν κόκκινες, επομένως ήταν κάτι πολύ θετικό, ξεκίνησε γρήγορα τη θεραπεία του και αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι μόλις μετά από τρεις συνεδρίες. Έχουμε αισθητή μείωση στην εμφάνιση των ραγάδων, ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ επίσης, μια άλλη περιοχή, στην οποία είστε επιφάνεια του μυρού, μια νέα κοπέλα, πάλι μετά από πολύ μεγάλη αύξηση του βάρους, έβαλε γύρω στα 15 κιλά, κόκκινες ραγάδες πάλι, πάρα πολλές. Βλέπουμε λοιπόν, αυτό είναι μετά από 5. Τις αντιμετωπίζετε όμως επιτυχώς από ό,τι βλέπουμε. Μετά από 5 συνεδρίες είναι το αποτέλεσμα αυτό. Και, είναι και ακραία τα περιστατικά που βλέπουμε, κυρία Τσιατούρα. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν και τόσο μεγάλο πρόβλημα, να το πούμε αυτό. Ναι. Να συνεχίσουμε όμως να δούμε τις φωτογραφίες, γιατί πραγματικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία και έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις μετά από εγκυμοσύνη. Πολλές γυναίκες δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό, ενώ το σώμα τους μπορεί να ήταν πάρα πολύ ωραίο πριν την εγκυμοσύνη. Μετά εμφανίζουν αυτές τις αντιαισθητικές κάθετες ραβδώσεις στο δέρμα. Η γυναίκα αυτή είχε έρθει, θυμάμαι, λίγες μέρες αφού του γέννησε και φαίνεται κιόλας στην εικόνα αριστερά. Κάναμε γύρω στις 5 συνεδρίες και βλέπουμε δεξιά μετά από 5 μήνες πόσο έχει εξαφανιστεί σχεδόν το πρόβλημα και μάλιστα κάνει και σύσφυξη το λέιζερ αυτό. Δηλαδή, μαζί δύο ουσιαστικά. Έχει δύο ευεργετικές, έτσι. Κάνει και επιδερμιδική σύσφυξη το φράξονα λέιζερ. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό μετά την εγκυμοσύνη, γιατί το δέρμα πλέον έχει χαλαρώσει. Αυτό είναι και το ζήτημα. Μα η χαλάρωση είναι αυτή. Η χαλάρωση και οι ραγάδες είναι αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ακριβώς. Πόσο κοστίζει μια τέτοια συνεδρία, κυρία Τσιατούρα? Και ρωτάμε συνέχεια, γιατί οι τηλεθεατές συνέχεια ρωτούν για το κόστος. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με την οικονομική κρίση. Και μας γίνεται συνέχεια αυτή η ερώτηση. Το κόστος και εδώ είναι πάρα πολύ λογικό και δεν θα μπορούσε να μην ήταν λογικό, γιατί απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους, όπως σας είπα και πριν. Οι ηλικίες δηλαδή που σας επισκέπτονται εσάς, μας είπατε ότι είναι νέοι άνθρωποι. Ποιες όμως είναι οι ηλικίες αυτές που έρχονται περισσότερο σε εσάς? Από την εφηβεία, από τα 14-15 και μετά έρχονται και έχουν και πολύ καλά αποτελέσματα όσο νωρίτερα έρθει κανείς.
Μιλάμε λοιπόν για πολύ λογικό κόστος. Αν αναλογιστεί κανείς πόσα χρήματα ξοδεύουν σε άνθρωποι κρέμες, σε κρέμες, σε αμφιβόλου ποιότητας, σκευάσματα. Μπορεί να έχουν και παρενέργειες για τον οργανισμό μας, κυρία Τσιατούρα, ενώ τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε ότι δεν έχει και παρενέργειες. Αυτό είναι αλήθεια. Πρόκειται λοιπόν για λογικό κόστος, ώστε όλοι να μπορούν να το κάνουν και να έχουν έτσι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κυρία Τσιατούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα στο Άρωμα Ελλάδας, έτσι που μας είπατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μας φτιάξατε πάρα πολύ την ψυχολογία μας, γιατί μας δείξατε ότι τα πάντα μπορεί να γίνουν πολύ πιο πραγματικά, πιο ωραία, να γίνουμε πιο όμορφες και πιο όμορφοι βέβαια. Και έτσι δεν έχουμε να αγχωνόμαστε για τίποτα από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο.